Καλησπέρα σε όλες και όλους. Άλλη μία εκπομπή ξεκινάει και απόψε για να κάνουμε μαζί το καθιερωμένο μας μουσικό ταξίδι με μουσικούς και μουσικές από όλο τον κόσμο. Το σημερινό μας ταξίδι θα ξεκινήσει με τους Ethnic One Giant Leap, αυτό το εκπληκτικό ντουέτο που γύρισε όλο τον κόσμο με φοβερές συνεργασίες και μουσικές για να κάνει αυτό το φοβερό CD που μας χάρισε πριν μερικά χρόνια. Θα συνεχίσουμε με κέλτικα, θα συνεχίσουμε με soul, έχει jazz και έχει blues φυσικά και θα καταλήξουμε έτσι με λίγο rock. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για απόψε. Αυτό που σας είπα, One Giant Leap, στο κλασικό τους πια Daphne. Music is to me proof of the existence of God. It is so extraordinarily full of magic and in tough times of my life, I can listen to music and it makes such a difference.
μουσική One Giant Leap σε αυτό το κομμάτι δίνουν μαθήματα περί μουσικού γούστου. Πάμε λοιπόν εμείς να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, να πω ότι είστε πάντα συντονισμένοι εσείς στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακούτε την εκπομπή Μπαχάρ, ο Μάκης Αμπλιανίτης είναι στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Δήμας είναι στο συντονισμό των φωτογραφιών που πέφτουν και βλέπετε και στη διαχείριση του ήχου. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι ένα κομμάτι πολύ κλασικό, λέγεται Numerous Dance και φυσικά μιλώ για μια εκπληκτική φωνή, μια φοβερή συνθέτρια και ερμηνεύτρια. Λωρίνα Μακένιτ είναι η επόμενη ερμηνεύτρια, γεννημένη στον Καναδά το 1957, την ακούμε εδώ στο κλασικό της Numerous Dance. Ευθέρια φωνή, η φωνή της Λωρίνα Μακένιτ. Θα περάσουμε σε μία άλλη όμως φωνή, γυναικεία, εξίσου καλή, αν όχι καλύτερη, μιας και έχει μείνει διαχρονική, είναι πολύ κλασική πια. Μιλώ για την κυρία Dionne Warwick, γεννημένη το 1940,
και θα την ακούσουμε εδώ στο κλασικό Do You Know the Way to San Juan του πολυγραφότατου και ταλαντούχου Μπαρτ Μπάκαρα. Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. There you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Μετά την Dionne Warwick και τη soul απόχρωση της φωνής της, πάμε να αλλάξουμε ύφος και ήχο για να ακούσουμε έναν εκπληκτικό πιανίστα που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Μιλώ για τον Μισελ Πετρουτσιάνη, ένα πιανίστα που δυστυχώς η φύση του στέρισε αυτό που λέμε τον boy, μιας και όσοι τον ξέρουν θυμάστε ότι περπατούσε με υποβοήθηση, ανέβαινε στο σκανάκι του πιάνου γιατί ήταν... Είχε γεννηθεί τέλος πάντων έτσι, αλλά αυτό που δεν του χάρισε η φύση σε boy, του το έδωσε εκπληκτικό μουσικό ταλέντο. Θα τον ακούσουμε εδώ λοιπόν τον κύριο Μισελ Πετρουτσιάνη να ερμηνεύει το So What, μια κλασική σύνδεση του Miles Davis. Πάμε να τον ακούσουμε. Thank you.
Ήταν λοιπόν ο κύριος Μισελ Πετρουτσιάνη στο So What του Miles Davis που μόλις ακούσαμε. Γάλλος μουσικός ο ίδιος, γεννημένος το 1962. Έφυγε, όπως σας είπα και πριν, δυστυχώς από νωρίς από κοντά μας το 1999. Και πάμε εδώ να συνεχίσουμε έτσι με jazz απόγρωση, να περάσουμε σε έναν πολύ κλασικό jazz κιθαρίστα με εκπληκτικό ήχο, με πάρα πολλές συνεργασίες, εξίσου τεράστια δισκογραφία. Είναι ο κύριος Κένι Μπαρέλ λοιπόν εδώ που θα μας παίξει K-Twist. Κιθαρίστας που είδαμε και ακούσαμε. Εσείς να υπενθυμίσω, είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, ακούτε και βλέπετε την εκπομπή Μπαχάρ, και πάμε να μείνουμε λιγάκι στην jazz για να ακούσουμε ένα εκπληκτικό σαξόφωνο. Θα ακούσουμε τον κύριο Stan Getz με το άλτο σαξόφωνο του. Εδώ έχει συνεργαστεί με το άλλο μεγάλο παιδί της jazz, τον κύριο Bill Evans στο πιάνο, και παίζουν φυσικά το κλασικό Night and Day. Stan Getz λοιπόν, γεννημένος το 1927, έφυγε από κοντά μας το 1991, μια λαμπρή καριέρα, ένας μουσικός με ιδιαίτερα, αυτό που λέμε, δικό του ήχο, δική του φωνή. Έχει ερμηνεύσει από τα κλασικά jazz standards μέχρι το ανθολόγιο του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, μέχρι πάρα πολλά μουσικά θέματα. Τον ακούμε εδώ λοιπόν με τον Bill Evans στο Night and Day. Thank you.
Και μιας και σαξόφωνο ήταν το βασικό όργανο του κομματιού που μόλις ακούσαμε, θα μείνουμε στο σαξόφωνο για να ακούσουμε έναν άλλο αλτίστα, εκπληκτικό παιδί κι αυτός. Όταν λέω παιδί, είναι πια 80 κάτι χρονών βέβαια, αλλά παίζει εξίσου καλά όπως έπαιζε στα 30, στα 40 του. Μιλώ για τον Lou Donaldson, τον πρωτεργάτη αυτού που λέμε τώρα πια acid jazz. Έχει παίξει πολύ soul, έχει παίξει τα κλασικά jazz standards, έχει συνεργαστεί σχεδόν με τους πάντες. Τον ακούμε εδώ στο κομμάτι The Thang. Λοιπόν, ο μουσικός που μόλις ακούσαμε στο κομμάτι The Thang, γεννημένος το 1926 στη Βόρεια Καρολίνα, και πάμε εδώ να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της σύγχρονης acid, να το πω έτσι, σκηνής. Μιλώ για τον κιθαρίστα John Scofield. Θα τον ακούσουμε στο κομμάτι Acid Head. Να υπενθυμίσω ότι ο John Scofield ήταν ο κιθαρίστας του Miles Davis στην τελευταία περίοδο του Miles Davis, όταν έπαιζε αυτά τα funky, μοντέρνο φάνκι ύφος και ήχο που είχε τότε ο Miles Davis, και θα θυμάστε έναν κιθαρίστα που έπαιζε ένα ακατάληπτο, ένα περίεργο. Οι φράσεις του ήταν διαφορετικές, ο ήχος του επίσης ήταν πιο πολύ rock παρά jazz, αλλά με φράσεις jazz, με διαφορετικό ήχο. Τον θυμόμαστε όλοι λοιπόν από το Miles Davis. Αυτός λοιπόν ο κιθαρίστας
Συνέχισε, μεγαλούργησε, έκανε πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία, έπαιξε με πάρα πολλούς μουσικούς. Τον ακούμε εδώ λοιπόν στο Acid Head. Thank you.
τον κύριο Τζον Σκόφιλντ να περάσουμε στον Τζο Μποναμάσα. Μιλώ για το παιδί θαύμα που μεγάλωσε πια. Γεννημένος το 1977, ο Τζο Μποναμάσα ήταν παιδί θαύμα. Στα 8-10 του, με μια κιθάρα στα χέρια, παιδάκι, βρέθηκε να παίζει σε σκηνές δίπλα στον Έρικ Κλάπτον και ένα σωρό άλλους πολύ καταξιωμένους μπλουζίστες. Θα τον ακούσουμε εδώ λοιπόν στο Give Me One Reason, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο CD Six String Theory του άλλου κιθαρίστα, Lee Ritenour. Τζο Μποναμάσα λοιπόν και Give Me One Reason.
Και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας μετά το Τζο Μποναμάσα και το blues του, να περάσουμε σε ένα κλασικό ροκ κομμάτι από ένα πολύ κλασικό ροκ group. Μένουμε για το ταξίδι μας αυτό στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Σήμερα είχε πολύ έτσι αμερικάνικη σκηνή, θα έλεγα, η εκπομπή μας. Θα ακούσουμε τους Jefferson Airplane στο κομμάτι Somebody to Love με την Grace Slick. When the truth is found to be Jefferson Airplane, να περάσουμε στην απέναντι, στη δική μας μεριά του Ατλαντικού, για να πάμε στην Αγγλία και να ακούσουμε έναν πολύ γνωστό μπασίστα, τραγουδιστή και όχι μόνο, συνθέτης. Θα ακούσουμε το Sting εδώ να παίζει το κομμάτι Desert Rose και θα ακούσουμε μια πολύ σπάνια, περίεργη και σπουδαία συνάμα φωνή. Θα ακούσουμε τον Τσεμπ Μάμι να κάνει την εισαγωγή σε αυτό το κομμάτι. Να πω ότι ο Sting είναι ένας μουσικός πολυτάλαντος, γεννημένος το 1951 στην Αγγλία. Φυσικά όλοι τον ξέρετε και μέσα από τους πολλούς, αλλά και από την δική του προσωπική καριέρα. Πάμε τον απολαύσουμε σε ένα εκπληκτικό κομμάτι, Desert Rose. Hey, come on.
Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Το μουσικό μας ταξίδι τελείωσε κάπου εδώ. Θα το συνεχίσουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Να πω ότι ήταν ο Δημήτρης ο Δήμας στην διαχείριση των φωτογραφιών και στον ήχο. Μάκης Αμπλιανίτης στο μικρόφωνο. Εσείς ακούσατε και είδατε την εκπομπή Μπαχάρ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με μουσική και μουσικούς από όλο τον κόσμο για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους.